Με το βλέμμα στραμμένο στις μεταναστευτικές ροές που με εκκίνηση τη Λιβύη οδηγούν τους τελευταίους μήνες κατά εκατοντάδες ανθρώπους στην Κρήτη, βρίσκονται αρχές και οργανισμοί που, αν και χαρακτηρίζουν ελεγχόμενη τη ροή των μεταναστών, δεν αποκλείουν να πρόκειται για νέο μεταναστευτικό διάδρομο, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου στην Κρήτη απλά κατέληγαν υπό συνθήκες και όχι κατά κανόνα πλιάρια μετανάστες που όμως προορισμό είχαν την Ιταλία. Θα τα πούμε αν πραγματικά θα καθιερωθεί αυτός ο νέος μεταναστευτικός διάδρομος στη Μεσόγειο. Απλά ήθελα να πω ότι οι αριθμοί είναι διαχειρίσιμοι. Αυτή η διέλευση μέσω των δικών μας νερών πλήττει άμεσα το νησί. Σκεφτόμαστε και αυτούς τους στοιχισμένους ανθρώπους που κάποιοι τους εκμεταλλεύονται. Οι αριθμοί πάντως είναι ενδεικτικοί, καθώς την ώρα που το δεύτερο εξάμηνο του 2023 ο αριθμός των μεταναστών ήταν 817, το τελευταίο τρίμηνο του 2024 οι αφίξεις αυτές έχουν ξεπεράσει τις 1500. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα, πρέπει να υπάρχει υποστήριξη τόσο από τις κεντρικές αρχές προς τις τοπικές κοινωνίες της Γάβδου και της Κρήτης, όσο όμως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV, η εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη χώρα ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση τοπικοί φορείς του νησιού θα πρέπει να υποστηριχθούν, καθώς μπορεί να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη ροή, ωστόσο οι ανάγκες των Δήμων για χρηματοδότηση είναι τουλάχιστον απαραίτητες, όπως και οι πολιτικές σε πανελλαδικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπωσδήποτε η τάση έχει μια δυναμική η οποία μας προβληματίζει και γι' αυτό λαμβάνουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Το ανοιχτό ζήτημα είναι ποια είναι η κεντρική πολιτική που θα ακολουθήσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το κύμα, το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο και δεν έγινε... Και είναι βέβαιο ότι έχουν βάλει στόχο πλέον την Κρήτη. Με αφορμή πάντως αυτήν ακριβώς τη στήριξη των τοπικών φορέων, το επόμενο διάστημα, όπως είπε μιλώντας στην Κρήτη TV ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναμένεται να επισκεφθεί το νησί, όπου θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις με φόντο την ανάγκη χρηματοδότησης. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ένα ταμείο για την χρηματοδότηση και τη στήριξη των Δήμων όπου υπάρχουν δομές. Έχουμε επεξεργαστεί τροπολογία ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε πόρους από αυτό το ταμείο και για περιοχές όπου δεν υπάρχουν δομές αλλά δέχονται μεταναστευτική πίεση. Δεν προβλέπονται κονδύλια ούτε και σε εμάς ούτε και στους Δήμους, αλλά παρόλα αυτά και οι Δήμοι αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης καταβάλουμε αυτά τα κονδύλια για την σύντηση και τη φιλοξενία την ολιγοήμερη εδώ στο νησί μας. Τοπικοί πάντως φορείς έχουν ξεκαθαρίσει ότι πέρα από την ανάγκη στήριξης στην Κρήτη, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ούτε σαν σκέψη να προωθείται η δημιουργία κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης. Καμία περίπτωση, γιατί οι διαδικασίες όπως γνωρίζετε είναι να μένουν εδώ μέχρι να γίνει η ταυτοποίησή τους και μετά επιβιβάζονται στα πλοία της γραμμής και μεταφέρονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.